Εδώ είμαστε και πάλι, επιστροφή στην παρέα σας, επιστροφή στον Star FM και στους 93.3. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε στα ραδιόφωνά σας, καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγο μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι λίγο μετά τις 3. Εδώ είμαστε με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις, τηλεοπτικά νέα και αγαπημένα πρόσωπα καλεσμένα στην εκπομπή μας, καθημερινά εδώ κοντά σας για να περνάμε όμορφα. Και σήμερα θέλω να σας πω ότι θα έχουμε κοντά μας αγαπημένο ηθοποιό. Θα έχουμε τον Γιώργο το Μακρύ, ο οποίος θα παρουσιάσει εδώ στην πόλη μας την 5η αυτή 27 Ιουλίου στο Καστράκι μια καταπληκτική κωμωδία. Μιλάω για τις Σεξμπυρίες, έτσι λέγεται. Μια πολύ πολύ δυνατή κωμωδία. Γιώργος Μακρύς μαζί με τον Μάρκο το Λεζέ και όχι μόνο, μαζί με παρέα όμορφη με μουσική, γέλιο, τραγούδι και πάρα πολύ ωραίες δυνατές ατάκες. Θα μας τα δώσει και θα μας τα πει όλα αυτά τώρα, έτσι, για να πάρουμε μια μικρή γεύση από όλα αυτά που θα απολαύσουμε την 5η αυτή στο Καστράκι στις 9.30 με τις Σεξμπυρίες, ο πρωταγωνιστής και δημιουργός της παράστασης, ο Γιώργος ο Μακρύς, που είναι κοντά μας. Γιώργο, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα. Να χαιρετήσω και τους ακροατές, να χαιρετήσω εσένα, να χαιρετήσω το σταθμό για την φιλοξενία, να χαιρετήσω όλα τα γρεβενά. Λοιπόν, σε πετυχαίνουμε έτσι εδώ κοντά στην περιοχή, βρίσκεσαι με την παράσταση Σεξμπυρίες και θέλω λίγο να μας δώσεις μια μικρή ιδέα, γιατί την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη στις 9.30 θα είστε στα Γρεβενά στο υπαίθριο θέατρο Καστράκι για να σας απολαύσουμε. Μπράβο. Σεξμπυρίες. Πρόκειται, είναι ο Τζορτζ Σέξπιρ, εγώ δηλαδή, ο οποίος πίνει μπύρες και πιστεύει ότι ο Βίλιαμ Σέξπιρ είναι εξάδελφός του. Και τα βλέπει τα πράγματα του παρελθόντος, του σήμερα αλλά και του μέλλοντος με διαφορετική ματιά. Έλα όμως που αυτή η διαφορετική ματιά είναι και αυτή η ρεαλιστική που ζούμε. Είναι κωμωδία με κύριο πρωταγωνιστή τον ίδιο το θεατή. Το διαδραστικό στοιχείο της παράστασης είναι το χαρακτηριστικό της. Δηλαδή ανεβάζω θεατές και παίζει και όλο το θέατρο μαζί μου. Δεν είμαι μόνος μου. Ξεκίνησα μόνος μου την παράσταση το Μάρτι. Είπα, λέω, να δούμε, λέω, μήπως το καλοκαιράκι, ξέρεις, το δροσίσω, λέω, να μην είμαι τελείως μόνος πάλι, γιατί είχα και πορευτές μαζί μου και λοιπά. Λέω, θα το κάνω πιο wow, ξέρεις, όχι ότι δεν ήταν wow, πιο wow, wow. Ήθελες κάτι έτσι και έναν αέρα ανανέωσης. Ναι, μπράβο, ένα και ένα. Ακόμα δεν είχα προλάβει να ξεκινήσω, βάλε μετά είχαμε και τις εκλογές, μετά με τις εκλογές ξανά εκλογές, μία μετά με το συμβάν με τα τρένο. Όλα αυτά σε κάνανε, φέραν τα πάνω κάτω και που πήρες φόρα ξανά από την αρχή και ξανά. Και τώρα έχω μαζί μου τον Μάρκο το Λεζέ, τον γνωστό σε όλους, guest star. Εντάξει, μιλάμε για... εντάξει, πολύ γέλιο, εντάξει. Να φανταστώ. Είμαστε, όχι, είμαστε και οι δυο μας, εντάξει, είναι φοβερό το δίδυμο. Κάνει το Γιάννη Αγιάννη, του φωνάζω, ξέρω εγώ, λέω, Γιάννης Αγιάννης, άθλιο, ο πατέρας ο Ουγκό, ξέρεις. Μου λέει, όχι, από τη μάνα μου δοσμένο. Το κυνηγούσε η μάνα και το φωνάζει, Γιάννη, αε Γιάννη, θα σε πιάσω. Και γίνεται το έλα να δεις. Μαζί μας έχουμε και δύο συναδέλφισες νεαρές, οι οποίες κρατάνε κάποιο κείμενο, είναι η Σταυρούλα Καλατζή, η Εμμανουέλα Ζαφυροπούλου και χορεύει κιόλας, έχουμε δύο χορεύτρες, η Εμμανουέλα Ζαφυροπούλου και η Φωτεινή Καλέβρα, οι οποίες εμπλουτίζουν όλη την παράσταση, γιατί έχω κάνει διασκευή γνωστές ελληνικές επιτυχίες με χορευτικά και στο τέλος της παράστασης συνεχίζει χωρίς σταματημό ο Στάθης ο Μπαλάφας, τραγούδι live, συναυλία, ο γνωστός σε όλους πέρυσι ειδικά που ήταν στο Voice. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω λίγο τον τίτλο έτσι από που τον εμπνεύστηκες. Πώς βγήκε δηλαδή ο τίτλος Σεξμπυρίες. Άκουτα. Έλεγα θα κάνω λέει τον George Shakespeare, Shakespeare, τι να κάνω, τι να κάνω. Και όπως έπινα μπύρα μου λέει, μπύρα, εμπειρίες, George, μου λέει Σεξμπυρίες. Καταλαβες. Και όπως έγραφα, οπότε ναι, κάπως έτσι σου βγήκε. Έτσι βγήκε, λέω Shakespeare's. Εδώ να φανταστείς, επειδή θα είσαι και ο πρώτος που το ανακοινώνω, αυτή η δουλειά θα την πάω εγώ, ξέρεις, μέχρι τον Οκτώβριο. Και ετοιμάζω την επόμενη δουλειά μου, που θα είμαι εντελώς μόνος μου ως ηθοποιός, και ο τίτλος της, για να το ξέρετε, Frank Sinatra. Εντάξει, νομίζω τώρα. Πες μου λίγο, επειδή γενικά είσαι από τους ανθρώπους που κάθεσαι, επιμελείς αρχικά να πούμε στον κόσμο τα πάντα στην παράσταση. Όταν λέμε τα πάντα, ναι, όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Δηλαδή ο κόσμος να ξέρει ότι θα έρθει να δει την παράσταση που είναι προσεγμένη από τον ίδιο τον δημιουργό, τον πρωταγωνιστή. Τα πάντα, δηλαδή επιμελείται τα πάντα ο Γιώργος ο Μακρύς. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο πόσο καιρό σου παίρνει περίπου να ετοιμάσεις μια παράσταση, δηλαδή να κάτσεις να γράψεις τα κείμενα, να διαλόγους, πώς θα γίνει. Κοίταξε, όλο αυτό περίπου.
να σου πω κάτι, να γράψω εγώ ένα κείμενο μιας παράστασης έτσι αυτής εδώ, μπορεί να μου πάρει, άντε να πω έτσι, άμα πω ότι κάτω, γιατί ξέρεις, είναι, παρθενογέννηση δεν υπάρχει, διαβάζω ίντερνετ, διαβάζω Facebook. Έλα, παίρνεις λίγες ιδέες από εδώ, λίγο από εκεί, ναι. Μπράβο, άντε να σου πω έτσι, για να βγει καλό έτσι όπως θέλω και όταν γελάω, ένα μήνα. Ένα μήνα. Αλλά τι γίνεται, και κάθε φορά τα αλλάζω. Καταλάβει, ακούω αυτό, γελάω μόνο μου ξανά. Αφούμε και γράφω σε καφετέρια, έτσι. Εγώ θέλω κόσμο γύρω μου, δεν θέλω ηρεμία. Και βλέπει ο κόσμος ότι. Τώρα ακούτε και φωνές, παιδιά, γιατί φτιάχνουμε σκηνικά. Και ακούει ο κόσμος και με βλέπουν τώρα εκεί που κάθομαι και γελάω, τι κάνει, χάτζεψε. Γελάει μόνος του. Πού να ξέρει ο κόσμος ότι ετοιμάζεις τα κείμενα και όλα αυτά. Και το βλέπω και στημένο κιόλας μπροστά μου, καταλαβες. Το δύσκολο δεν είναι αυτό. Το δύσκολο, ξέρεις ποιο είναι, είναι όλο το άλλο. Πώς θα μπορέσει να παντρέψει, παράδειγμα, τον Ιχολή, τον φωτιστή, να σου κάνει τα φώτα έτσι όπως θες εσύ. Και ξέρεις, όλοι στη χώρα μας παίζουν οι δήμονες. Ποτέ κανένα δεν είναι λάθος. Ναι. Καταλαβες. Όλοι έχουν δίκιο. Σε όλους τις τομείς. Εγώ είμαι ο καλύτερος. I'm the best. Δεν τα λέμε όλοι. Κάντε αυτού τώρα να του κάνετε ένα χειραγωγή. Δύσκολο. Με μετά Μέρκελ. Ναι, γιατί ορίστε. Έχω ένα μαστίγιο και πάμε. Δώσε, λέω. Πάμε τώρα. Να σου πω λίγο. Γράφεις τα κείμενα όλα αυτά. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο άτομο που θα πεις θα σου διαβάσω διαλόγους και να είναι το πρόσωπο το οποίο, δηλαδή, να ξέρεις ότι αν γελάσει, θα γελάσει και ο κόσμος μαζί με το συγκεκριμένο. Δηλαδή, να πεις ότι ναι, έχει επιτυχία, βγάζει γέλιο, θα αρέσει. Όχι. Εγώ όταν γράφω ένα κείμενο, κάθομαι να κουβεντιάζω καμιά φορά που κουβεντιάζω με τη μητέρα μου, που έχει μια ηλικία 75. Mm-hmm. Θα κουβεντιάσω με την αδελφή μου, με φίλους μου, με ξένο κόσμο. Όλων των ηλικιών και κάποιων διαφορετικών επαγγελμάτων. Μόλις αντιλαμβάνομαι εγώ ή αντιληφθώ ότι, όπα, το πιάνουνε. Πιάνω, οκ, εντάξει, θα είναι τέλος. Καταλαβαίνεις. Και ξέρω ότι περνάει, θα πιάσει. Mm-hmm. Σου έχει τύχει δύσκολο κοινό. Πάρα πολύ. Μόνο μία και δύο. Δύσκολο κοινό που να μην συμμετέχει. Γενικά παρατηρώ και εγώ φέτος, και όχι μόνο σε θέατρα και σε συναυλίες, ότι ο κόσμος δεν συμμετέχει όπως παλιά. Είναι λίγο πιο έτσι χαλαρά, δεν συμμετέχει. Δεν είναι λίγο σε κάποιες περιπτώσεις έτσι κάπως. Εσύ πώς να μείνει τώρα, εδώ ήμασταν 3 χρόνια κλεισμένοι μέσα. Βγαίνουμε έξω, ακούμε πενιές, βλέπουμε φώτα και λέμε: ωρε φίλε, ξέρεις, μας θέσαμε όπως ένα μαστρωμένο. Ωρε φίλε, πού ζω. Ξέρεις, σε αυτή τη φάση. Δεν είμαστε. Και εδώ βλέπεις, ξυπνάς και λέει: ωρε φίλε, πάλι εκλογές. Ξέρεις, κατά δεν περνάνε τα χρόνια, καταλαβες. Λοιπόν, είναι αυτό το πράγμα. Να πούμε για τις εμπειρίες, όπως είπες πριν από λίγο, ότι θα γελάσει ο κόσμος, θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Εγώ από ό,τι κατάλαβα, από αυτά που μας έχεις πει, δεν είναι απλά μια θεατρική παράσταση, δεν είναι απλά μια κωμωδία. Είναι μια κωμωδία η οποία είναι και συναυλία μαζί. Δηλαδή τα έχεις όλα στην τιμή του ενός και μάλιστα σε τιμή που όχι απλά συμφέρει, παρασυμφέρει θα πω. Έτσι. Εμένα για να καταλάβεις γενική είσοδος τελευταία στιγμή μόνο 15 ευρώ, μια χαρά είναι, αλλά με προαγορά το εισιτήριο όσο στο ασυναγώνιο στο βιβλιοπωλείο στα Γρεβενά, 10 ευρώ η είσοδος, αλλά και τελευταία στιγμή άνεργοι, φοιτητές, τρίτη ηλικία, ευπαθείς ομάδες, έτσι, δεν λέω συνταξιούχοι, ξέρεις, δεν μ' αφήσει συνταξιούχοι, έρχονται οι άλλοι 45 χρονών, ξέρεις, δημοσίου, είμαι συνταξιούχος. Ξέρεις, ρε φίλε, μαζί φαντάρι είμαστε, ναι, αλλά εγώ είμαι συνταξιούχος. Και λες, εμείς, ξέρεις ποιο είναι η φάση, άμα πεις σε κάποιον το πρωί ή σε κάποια κυρία ειδικά, ξέρετε κυρία μου, μα τι κυρία μου, τι κύριε, εγώ με λέει πόσο χρόνο με κάνεις. Και το βράδυ λέει, πέρα, όταν είναι γιατρό, περνάνε αυτά. Ξέρεις, και σου δείχνει την κάρτα, ξέρεις, τη συνταξιούχου. Γι' αυτό λέμε τρίτη ηλικία και ευπαθείς ομάδες. Το διευκρινίζεις αυτό. Οπότε να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ότι την παράσταση αυτή θα την απολαύσει εδώ στα Γρεβενά την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη, στις 9.30 το βράδυ στο Υπαίδειο Θέατρο Καστράκη, και όσοι πάρουν εισιτήρια από το Ασυναγώνιστον θα τα βρουν στην τιμή προπόλησης που είναι τα 10 ευρώ. Πάρα πολύ καλή τιμή. Και μιλάμε για πολύ έτσι δυνατή παράσταση. Μπορείς να μας δώσεις έτσι μία γεύση, δεν ξέρω, έτσι λίγο κάποιο κείμενο, κάτι που θα ακούσουν στην παράσταση. Να σου πω, δεν μπορώ, να σου πω γιατί δεν μπορώ. Γιατί αν τρέχω ήδη κάνουν πρόβα τζενεράλε πάνω και προσπαθώ ίσα-ίσα να σας οπότε, ακούσω. Ωραία, κατάλαβα. Είσαι και εσύ σε μία φάση, είπαμε, είναι εδώ τριγύρω στην περιοχή τώρα ο Γιώργος. Οπότε... Και σε πήρα, σε βρήκα, σε παρακάλεσα, σε βρήκα στη δουλειά σου πάνω και βρήκες χρόνο και εγώ αυτό το εκτιμώ. Λοιπόν, εννοείται αυτό ότι θα βρίσκαμε χρόνο, εννοείται για σένα, δεν το συζητάμε. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη, Γιώργο. Έγινε αγαπημένα μου. Τα λέμε την Πέμπτη στο Καστράκι, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Έγινε, σας περιμένω όλους. Σας φιλώ. Ευχαριστώ να είσαι πάρα καλά. Πολύ. Γεια χαρά. Καλά. Γεια χαρά. Γεια. Γεια.